Η πρώτη μου ερώτηση αφορά την Νέα Σμύρνη. Ποια είναι δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες της Νέας Σμύρνης σήμερα? Αφενός, η Νέα Σμύρνη διοικείται, όπως και οι υπόλοιποι δήμοι της χώρας, από ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, το οποίο ουσιαστικά είναι ενός ανδρός αρχή. Διοικείται από ένα κέντρο αποφάσεων, το οποίο το έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι μαζί με τον Δήμαρχο, ο οποίος παίρνει την τελική απόφαση και υποεκπροσωπείται. Ο Δήμος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί μέχρι και ο τελευταίος πολίτης της πόλης της Νέας Σμύρνης. Αυτό θα θέλαμε εμείς προσωπικά, θεωρούμε ότι έχει τη δυνατότητα με τον Κλισθένη να εκπροσωπηθεί από τον πιο παλιό μέχρι τον πιο νέο πολίτη της πόλης της Νέας Σμύρνης. Θεωρούμε ότι υπάρχουν τα θεσμικά εργαλεία και να αρθεί αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα στη Νέα Σμύρνη είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια η Νέα Σμύρνη έχει ένα κέντρο στο οποίο δόθηκε η μεγαλύτερη έμφαση και η μεγαλύτερη προσοχή με μεγάλα έργα, με μεγάλες πολεοδομικές αναπλάσεις, και κάποια από αυτά ήταν φαραωνικά. Και με αποτέλεσμα την περιφέρειά της και οι γειτονιές της ουσιαστικά να παραμεληθούν και σε όρους πολεοδομικών αναπλάσεων και σε όρους ενδιαφέροντος. Με ποια έννοια? Ότι η ποιότητα της ζωής τους δεν είναι η ίδια στις γειτονιές, δεν έχουν το ίδιο καλή συγκοινωνία, σύνδεση με το κέντρο και της πόλης, αλλά και των όμορων περιοχών. Η ποιότητα ζωής τους ουσιαστικά περνάει μέσα από το κέντρο της Νέας Σμύρνης και όχι από τις γειτονιές τους. Έχουν δυσκολία σε αυτό. Επίσης, θεωρούμε ότι ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει η Νέα Σμύρνη έχει να κάνει με την πρόσβαση, με την προσβασιμότητα στην πόλη. Ένα ακόμα πρόβλημα, ζήτημα είναι, που αντιμετωπίζουμε εδώ στη Νέα Σμύρνη, είναι ότι οι υποδομές για τα άτομα με αναπηρία είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Η προσβασιμότητα για τα άτομα αυτά στις δημόσιες δομές δεν είναι καθόλου, είναι πολύ πίσω από αυτό που απαιτούν οι σύγχρονες κοινωνίες. Επίσης, τα σχολεία απαιτούν βελτίωση οι υποδομές τους, καθώς επίσης το ίδιο και το πολιτιστικό προϊόν πρέπει να αναβαθμιστεί. Η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να μπει, και τα πράσινα σημεία πρέπει να μπουν σε μια ροή, να επιταχυνθεί η διαδικασία και πρέπει να μπουν σε μια ροή. Αυτά βλέπουμε εμείς ως βασικά προβλήματα στη Νέα Σμύρνη. Την εκπροσώπηση, τη στροφή στις γειτονιές ουσιαστικά και τα καθημερινά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες της. Πιστεύετε ότι υπάρχουν αυτοί οι πόροι για να βελτιωθούν όλα αυτά που λέτε? Οι οικονομικοί πόροι, οι δυνατότητες υπάρχουν? Οι οικονομικές δυνατότητες υπάρχουν. Έγιναν ελάχιστες μειώσεις ουσιαστικά στην χρηματοδότηση των Δήμων. Δεν έγιναν μεγάλες. Είναι καθαρά θέμα διαχείρισης από τη Δημοτική Αρχή. Καθώς επίσης η Νέα Σμύρνη έχει την πολυτέλεια να έχει αφενός ένα απόθεμα, από ό,τι μας λέει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, 11 εκατομμύρια. Γιατί τα τέλη της είναι αρκετά υψηλά και επίσης πολλοί διαμαρτύρονται γι' αυτό. Άρα δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ζήτημα οικονομικό ώστε να υλοποιηθούν όλες αυτές οι υποδομές ή να βελτιωθούν για την συνεκάστοτε περίπτωση. Εσείς σαν παράταξη, ποιοι είστε και τι το νέο θα προσφέρετε στους πολίτες της Νέας Σμύρνης? Η στροφή της Νέας Σμύρνης δημιουργήθηκε το 2009. Έχει 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας και πάρα πολύ συνεχούς παρουσίας στα δημοτικά πράγματα της πόλης, τόσο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο έξω και έξω από αυτό. Ξεκινήσαμε με ένα Δημοτικό Σύμβουλο το 2010, αυξήσαμε μέχρι και 6%, όντας μια νέα παράταξη. Και το 2014 αυξήσαμε αυτή τη δύναμη, λόγω της συνεχούς και συνεχούς αδιάλειπτης παρουσίας μας στα δημοτικά πράγματα. Μας τίμησε ο λαός της Νέας Σμύρνης με ένα ποσοστό του ύψους του 16,6% και 4 δημοτικούς συμβούλους. Αυτό ιστορικά μας δίνει τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε καλή διαλεκτική σχέση με τον κόσμο, έχουμε καλή αντίληψη των ζητημάτων που απασχολούν την πόλη. Και σε όλο αυτό το διάστημα, αυτή η κίνηση πολιτών, η δημοτική κίνηση πολιτών, συμμετείχε, υπερασπίστηκε όλα τα κινήματα και τη διεκδίκηση των αυτονόητων κοινωνικών δικαιωμάτων σε παιδεία, υγεία, σε βελτίωση δηλαδή των σχολικών υποδομών, σε υγεία. Υπερασπίστηκε τα κινήματα, τις αυτοδιαχειριζόμενες δομές, το κοινωνικό φαρμακείο αλληλεγγύης της Νέας Σμύρνης. Ό,τι είχε να κάνει, δημιούργησε
την διάθεση, την απευθείας διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες και ήταν, το έκανε πιλωτικά και ήταν μια ρηξιδικέλευτη κίνηση την οποία ακολούθησαν και άλλοι και αυτό ανακούφισε, σύσφιξε τις σχέσεις του νεοσμινιώτικου λαού και ανακούφισε πάρα πάρα πολύ τις οικογένειες, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση της κρίσης, περίοδου της κρίσης. Τώρα η στόχη δική μας είναι να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου, να μπορέσουμε να δώσουμε τη δική μας ένα νέο εναλλακτικό πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στροφή των, του ενδιαφέροντος και της δημοτικής πολιτικής προς τις γειτονιές, ανοίγματος του παιχνιδιού σε όλους τους πολίτες, διεύρυνση της δημοκρατίας, ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας, δημιουργία τοπικών συμβουλίων και ενδεχομένως όχι μόνο γνωμοδοτική δυνατότητα σε αυτά τα συμβούλια, αλλά και αποφασιστική δυνατότητα με την δυνατότητα διαχείρισης προϋπολογισμού ή τη δυνατότητα να συμμετέχει στον προϋπολογισμό, τον κεντρικό προϋπολογισμό του Δήμου ή σε κάποια νομικά πρόσωπα από αυτά. Μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε την καινοτομία, να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές δυνατότητες και υποδομές για τα παιδιά μας, στα σχολεία. Διεκδικούμε καλύτερο πολιτιστικό προϊόν. Άνοιγμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων και στις γειτονιές της πόλης με διάφορες δράσεις, ενίσχυση της ερασιτεχνικής και καλλιτεχνικής έκφρασης και το ίδιο να γίνει και στις γειτονιές για τον αθλητισμό, να μπορέσουμε να αναβιώσουμε παλαιά παιχνίδια. Η Νέα Σμύρνη έχει την τύχη να έχει αρκετές πλατείες, να μπορέσουμε να ξαναζωντανέψουμε αυτές τις πλατείες και να φέρουμε τον κόσμο να ξαναδιεκδικήσει στην πράξη αυτούς τους ελεύθερους χώρους. Πιστεύετε ότι ο κλεισθένης και η απλή αναλογική που φέρνει θα βοηθήσει και τους δημότες αλλά και την κυβερνησιμότητα στους Δήμους? Έχουμε απόλυτα την πεποίθηση ότι ο κλεισθένης είναι μια ρηξικέλευτη τομή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έρχεται να εμπεδώσει τη δημοκρατία, δίνει τα θεσμικά εργαλεία για να μπορέσει να εκφραστεί το σύνολο των πολιτών μέσα, όπως είπα, από τα τοπικά συμβούλια, μέσα από τη συμμετοχή στον προϋπολογισμό, να είναι στο κέντρο της λήψης των αποφάσεων. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας των όλων των προοδευτικών δυνάμεων, μπορεί να δημιουργήσει ευρύτερες συνενέσεις και στα πλαίσια μιας προγραμματικής σύγκλησης μπορεί να ληφθούν καλύτερες δυνατές αποφάσεις για τους πολίτες οποιοδήποτε Δήμου και δι' της Νέας Σμύρνης, που είναι ένας προοδευτικός και δημοκρατικός Δήμος. Δηλαδή, από τη δική σας πλευρά υπάρχει η διάθεση και υπάρχουν οι δυνάμεις για συνεργασία? Εμείς έχουμε κληρονομήσει ένα πολύ, διεκδικώντας την ψήφο του νεοσμινιώτικου λαού, ένα πολύ καλό ποσοστό, το οποίο σκοπεύουμε να ανεβάσουμε. Επιδιώκουμε λοιπόν την μεγαλύτερη δυνατή εκλογική ενίσχυση και την νίκη μας πρακτικά στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεργαστούμε, τουναντίον θα κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις έτσι ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε, να διευρύνουμε τη συνεργασία, να διευρύνουμε τη συνένεση, αλλά πάντα στο πλαίσιο αυτού του εναλλακτικού σχεδίου που εμείς παρουσιάζουμε για την πόλη.